έτσι να σε καλωσορίσω εδώ στην περιφέρειά μας. Ευχαριστήσω θερμά για την ανακόπηση της πρόσκλησης να έρθεις εδώ σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο για να αναδείξουμε το ρόλο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τυχόν δυσκολίες αλλά και προκλητές που προκύπτουν μέσα από τη μετάβαση. Είναι μια κρίσιμη περίοδο για τη Δυτική Μακεδονία, είναι ιστορική περίοδο, γιατί ό,τι γίνει τώρα θα είναι το θεμέλιο για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Υπάρχει πλέον το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, υπάρχουν πολλά κονδύλια, τεράστια κονδύλια και από τη μετάβαση και από τα ΜΑΚΑ. Υπάρχει όρεξη για δουλειά, υπάρχει έτσι ένα κλίμα προσμονής και έτσι προσδοκίας για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και τώρα αρχίζουν και ξεκινάνε και φαίνονται και αχνοφαίνουν τα πρώτα έργα. Αν όλα πάνε καλά με τις διεθνείς εξελίξεις που μας προβληματίζουν γενικότερα στην χώρα και στην περιοχή, θα είναι η επόμενη περίοδος μια ανάρρητη περίοδος για τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε μόνο θετικές ειδήσεις, εγκρίσεις προγραμμάτων, έργων, έναρξη των εργασιών στο πεδίο, δημιουργία θέσεων εργασίας που το ζητούμε. Θέλουμε 20.000 θέσεις εργασίας για να καλύψουν αυτούς που θα χαθούν μέχρι το 28, θα γίνει απολυμνοποίηση, και ένα εισόδημα επιπλέον με τις τάξεις του 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, που και αυτό θα χαθεί με την απολυμνοποίηση. Αυτός είναι ο στόχος σε γενικές γραμμές. Ο ρόλος ο δικός σας και του Υπουργείου σας είναι κρίσιμος και χαίρομαι έτσι για την όλη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, αμέριστη βοήθεια και από το προηγούμενο Υπουργείο, αλλά και από αυτό έτσι είναι πολύ θετικό. Θα το αναφέρω και κάτω. Έχουμε πάρει όλες τις θέσεις που ζητήσαμε για να δυναμώσουμε το μηχανισμό μας, εδώ τον οργανισμό μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία. Και πάλι καλώς όρισες, Υπουργέ.